Πώς ήρθατε. Χαίρομαστε πάρα πολύ, είστε ίδια χρώματα. Πόσο ακριβό είναι καλημέρα και θέλει να το προσπεράσεις. Καλημέρα. Έχω αποκλειστικό. Έχω αποκλειστικό και σε... φέρτο μου, σε παρακαλώ. Αποκλειστικό ότι θα βάλεις γραβάτα. Όχι. Αν το βρείτε, ποιανού είναι. Του επόμενου Προέδρου της Δημοκρατίας. Ω, εντάξει, εγώ θα το έλεγα επειδή διαβάζω συνέχεια ότι ράβει κουστούμι ο Νικόλας, ψάξαμε και το βρήκαμε. Το ράβει μου φαίνεται. Μπλε χρώμα κιόλας. Α, ναι. Μπλε χρωματάκι. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι ξεκινάμε με την Προεδρολογία. Πώς τα βλέπετε, κύριε Νεοφύτου? Ράβονται κουστούμια? Κοιτάξτε, το ΔΣΥ παίρνει μέτρα. Κοιτάξτε, δικαίωμα του κάθε κόμματος όποτε θέλει να ξεκινήσει τις διαδικασίες για τις προεδρικές εκλογές. Δεν θα σχολιάσω τίποτα άλλο. Εδώ έχουμε το εθνικό ζήτημα. Είναι μια εθνική προσπάθεια μετά από την τουρκική εισβολή να σπάσουμε το αδιέξοδο. Διαμέσου του διαλόγου είναι ο μόνος δρόμος για να απαλλαχτούμε από την τουρκική κατοχή. Σε αυτό το στόχο θα παραμείνουμε, με πρώτη προτεραιότητα τις διεργασίες και τις συνομιλίες για το Κυπριακό. Από εκεί και πέρα... Μέχρι πότε? Είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, μέχρι την τελευταία μέρα που λύγει η θητεία του. Έχουν παγώσει όμως οι συνομιλίες. Πώς προχωράμε? Είμαστε σε ένα κενό. Και αυτά είναι μέσα σε ένα διάλογο. Υπάρχουν και τα πάνω και τα κάτω. Υπάρχει πρόοδος, υπάρχει και το πίσω γύρισμα. Υπάρχουν και σπάσιμο αδιεξόδου, δημιουργούνται και κάποια αδιέξοδα. Θεωρώ ότι με την ξεκάθαρη τοποθέτηση από την πρώτη στιγμή του Προέδρου της Δημοκρατίας ότι αυτός είναι πανέτοιμος οποιαδήποτε ώρα και μέρα ο ειδικός σύμβουλος του Γενικού Γραμματέα τον καλέσει να είναι παρόν. Εξάλλου δεν είναι ο Πρόεδρος Αναστασιάδης που έφυγε από τις συνομιλίες. Αυτό είναι σίγουρο. Ωστόσο όμως το ΑΚΕΛ, μια και πάμε στο ποιος έφυγε από τις συνομιλίες, έχει αλλάξει μια στάση. Την έχετε δει κι εσείς αυτή την αλλαγή στάσης και πλεύσης του ΑΚΕΛ ή μήπως τη βλέπουν όσοι τη σχολιάζουν και μάλιστα βλέπουν και τις προεδρικές ισοσολόγους? Δεν είμαι ο άνθρωπος που θα μηδενίσω με επειδή τις τελευταίες μέρες ή εβδομάδες άλλαξε η ρητορική του ΑΚΕΛ όσον αφορά το Κυπριακό, ότι είναι ένα κόμμα που είτε έχει ακραίες θέσεις είτε δεν υποστηρίζει την επανέναρξη του διαλόγου. Και εμένα με βρίσκει να διαφωνώ με το να καλεί το ΑΚΕΛ καθημερινά τους δύο ηγέτες να έρθουν στο τραπέζι, από τη στιγμή που γνωρίζουμε όλοι ότι δεν είναι ο Αναστασιάδης που έφυγε, είναι ο Τουρκοκύπριος ηγέτης. Άρα θα ήταν καλύτερα να απευθύνουμε όλες οι πολιτικές δυνάμεις έκκληση προς τον Τουρκοκύπριο ηγέτη να επανέλθει στο τραπέζι των συνομιλιών. Οι ίσες αποστάσεις σε αυτή την περίπτωση δεν βοηθούν, ούτε και ανταποκρίνονται προς τα πραγματικά γεγονότα. Όμως, άλλο είναι αυτή η διαφωνία σε αυτό το συγκεκριμένο θέμα και άλλο είναι η ισοπεδωτική άλλαξε πολιτική για το Κυπριακό το ΑΚΕΛ, το οποίο δεν συμμερίζω. Άλλαξε στάση όμως και σε ένα συγκεκριμένη περίοδο, σε μια συγκεκριμένη περίοδο που κάποιοι το συνέδεσαν με τις προεδρικές εκλογές. Κοιτάξτε, αναπόφευκτα όλα συνδέονται με τις προεδρικές εκλογές, δυστυχώς. Κοιτάξτε τι γίνεται. Ξεκίνησε ο κεντρός χώρος, είτε με υποψηφιότητες, είτε διάλογο για υποψηφιότητα. Είπα ο λεγόμενος κεντρός χώρος, γιατί με βάση τις θέσεις που εκφράζουν, είναι ο χώρος που εκφράζει ακραίες θέσεις. Α, είσαστε από αυτούς που πιστεύετε ότι ο διάμεσος χώρος... Όχι, δεν υπάρχει διάμεσος χώρος για μένα. Ο διάμεσος χώρος είναι ο κεντρός χώρος. Ο κεντρός χώρος. Παγκόσμια, ο κεντρός χώρος και στην Ευρώπη, είναι ο χώρος όπου η έκφραση του πολιτικού λόγου και οι θέσεις είναι χωρίς ακρότητες, χωρίς εξάρσεις και με μέτρο.
αποφεύγοντας ακραίες θέσεις. Το τι ακούμε από τα λεγόμενα κόμματα του κέντρου καθημερινά είναι ακραίες θέσεις σε ψηλούς τόνους. Κοιτάξτε, αν πάρουμε το εθνικό ζήτημα, συμφώνησε η δική μας πλευρά από το 1976 και εντεύθεν ότι θα επιδιώξει μία διζωνική δικοινωτική λύση. 4 από τα 5 κόμματα είναι ενάντια και έχουν μία θέση που δεν ανταποκρίνεται στις ομόφωνες αποφάσεις τότε του συνόλου της πολιτικής ηγεσίας. Αναφερόμαστε στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας, στις αποφάσεις, αναφερόμαστε στην υποχρέωση της Τουρκίας να εφαρμόσει τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας, μα αυτές οι αποφάσεις μιλούν για μια διζωνική δικοινωτική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι το κυρίαρχο για τη σημερινή μας συζήτηση. Άρα, από τη στιγμή που άρχισαν και παρακολουθούσα το ρεπορτάζ σας προηγουμένως στη συνάντηση του Δημοκρατικού Κόμματος και της ΕΔΑ και την παρέμβαση του Μαρίνου του Σιζόπουλου, ξεκίνησε. Από εκεί και πέρα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν μπορεί να πει, επειδή ξεκίνησαν άλλοι την προεκλογική εκστρατεία, σταματώ να είμαι Πρόεδρος της Κύπρου, αφήνω ακυβέρνητη χώρα, δεν προσπαθώ να επιλύω προβλήματα, δεν προσπαθώ να εφαρμόσω πολιτικές της μεταρρύθμισης, επειδή ξεκίνησε η προεδρολογία ή η προεκλογική για τις προεδρικές εκλογές. Και αυτό, να είμαστε και ειλικρινείς. Από τη στιγμή που κάποια άλλα κόμματα ξεκίνησαν τις διεργασίες για τις προεδρικές εκλογές, είναι λογικό στην αντίληψη κάποιων πολιτών οι παρεμβάσεις του Προέδρου καθηκόντος για να επιλύει προβλήματα δημιουργούν την αντίληψη ότι και ο Πρόεδρος ξεκίνησε προεκλογική. Δεν είναι όμως έτσι. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει ακόμα ένα χρόνο εντολή. Δηλαδή υπάρχει πρόβλημα στον τομέα των μεταφορών, πρέπει να αφήσουμε να παραλύσουν οι συγκοινωνίες και οι μεταφορές. Παράλληλα έχει, να το κάνει. Έχει πρόβλημα η δημόσια υγεία. Δεν πρέπει να παρέμβει ο Πρόεδρος να βρει λύσεις επειδή κάποιοι ξεκίνησαν τις προεδρικές εκλογές. Ναι, όμως για να κάνω το συνήγορο της αντιπολίτευσης, λέει ότι στην ουσία και ο Πρόεδρος έχει ξεκινήσει τον προεκλογικό, γιατί και έχει μάλιστα το αβαντάζ, το έχουμε ξεκάθαρα, του ενός χρόνου που είπατε που έχει την εντολή από το λαό, να κάνει όλα όσα δεν έχει κάνει τώρα σε αυτόν τον χρόνο. Θα μου πείτε κακό, αλλά καλά, είναι και μια τακτική η οποία όλοι θα το κάνανε. Δεν είναι θέμα του Πρόεδρου. Μα θέλουμε να λύονται προβλήματα ή να μείνουν. Γιατί δεν το κάνετε τόσο καιρό. Γιατί να κάτσουμε τώρα και να κάνει συναντήσεις τώρα. Να τα πούμε όλα ένα-ένα. 3,5 χρόνια ο πρόεδρος Αναστασιάδης και η κυβέρνησή του τι είχαν μπροστά τους? Να βγάλουν τη χώρα από την οικονομική κρίση και από το μνημόνιο. Σωστό και αυτό. Το έπραξαν. Το πετύχαμε. Το πετύχαμε. Ναι, το πετύχαμε. Βγήκαμε εκτός μνημονίου. Να προσέξουμε να μην ξαναφέρουμε την Τρόικα είτε από την μπροστινή είτε από την πισινή πόρτα. Μετά ξεκινήσαμε τις εκλογές. Είχαμε βουλευτικές και δημοτικές εκλογές. Θα πω και κάτι άλλο. Ξέρετε, είμαι ο πολιτικός που συνειδητά έχω τοποθετήσει σε γνώση μου ότι οι κεραυνοί θα έρθουν επάνω μου. Πόσες φορές ο Αβέροφ του μίλησε ότι σε αυτό τον τόπο έχουμε τις περισσότερες εθνικές εκλογές από οποιαδήποτε άλλη χώρα στον κόσμο? Συχνά. Να πάρουμε στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι πλήστες έχουν κοινοβουλευτική δημοκρατία. Άρα, μια εκλογή βγάζουν και πρωθυπουργό, βγάζουν και βουλευτές. Στις πλήστες χώρες,
στην Ευρώπη, όταν έχουν ευρωεκλογές, κάνουν και τις εκλογές για την τοπική αυτοδιοίκηση. Δηλαδή, δύο εκλογές. Εμείς έχουμε ξεχωριστές εκλογές για την τοπική αυτοδιοίκηση, για τις βουλευτικές, για πρόεδρο της Δημοκρατίας και για ευρωεκλογές. Πάμε πέραν από τα γενικά. Πότε ξεκινήσαμε την προεκλογική για τις βουλευτικές εκλογές? Τελευταίο τρίμηνο του 2015. Ξεκινήσαμε όλα τα κόμματα τις διεργασίες για τις βουλευτικές εκλογές. Τέλειωσαν ο Μάιο οι βουλευτικές εκλογές. Ξεκίνησαν όλα ανεξαίρετα τα κόμματα την επομένη τους σχεδιασμούς για τις δημοτικές εκλογές του Δεκέμβρη του 2016. Και τώρα, τα παρακολουθείτε, ξεκινήσαμε για τις προεδρικές εκλογές. Δηλαδή, εδώ και 2,5 χρόνια πριν από τις προεδρικές εκλογές, μόνο προεκλογικές εκστρατείες κάνουμε. Τι πρέπει να κάνουμε σε αυτό το διάστημα? Να μην κυβερνάτε η χώρα? Και όταν ο Αβέροφ Νεοφύτου του είπε, ρε συνάδελφοι, και απευθύνθηκα και στην κοινωνία, να δούμε έναν τρόπο να είτε να αναβάλουμε, είτε να συμπτύξουμε εκλογές δημοτικές με ευρωεκλογές. Ξέρετε, άκουσε το εξαμάξεις. Διαχέεσαι από μη δημοκρατικές αρχές. Δεν μπορείς να αναβάλεις τη δημοκρατία. Οι εκλογές είναι ο θεμέλιος λίθος και οι αρχές πάνω στις οποίες εδράζεται η δημοκρατία. Όσαν και είπα να καταργηθούν. Μια φορά πρέπει να αποφασίσεις ότι μετακινάς για 1-2 χρόνια μια συγκεκριμένη εκλογή για να γλιτώσεις τις επόμενες δεκαετίες και 100 χρόνια να έχεις μια χώρα που είναι συνεχώς σε προεκλογική εκστρατεία. Η λογική είναι κατατρεγμένη. Ιδιαίτερα σήμερα, με τις στάσεις που υπάρχουν παγκόσμια, για να είσαι της μόδας στην πολιτική, πρέπει να είσαι λαϊκιστής. Για να είσαι της μόδας στην πολιτική, πρέπει να είσαι ακραίος. Για να είσαι της μόδας στην πολιτική, πρέπει να πάρεις διαζύγιο με τη λογική και τον ορθολογισμό. Και να είμαστε και δίκαιοι. Δεν έχει να κάνει μόνο με τη χώρα μας. Κοιτάξτε τι γίνεται παγκόσμια. Κύριε Νεοφύτου, αρνούμε όμως να πιστέψω ότι στο πίσω μέρος του μυαλού σας ή έστω στους διαδρόμους του Δημοκρατικού Συναγερμού ή ακόμη και ο Πρόεδρος δεν έχει εκφράσει σε κάποιον μία πρόθεση. Όχι, για τις προεδρικές εκλογές. Αλλά... δεν είναι κακό αυτό που λέμε. Δεν έχει εκφράσει, αλλά και πάλι, να είμαστε ειλικρινείς. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός δεν θα έχει τέτοια διλήμματα που έχουν είτε τα κόμματα με τις ακραίες θέσεις σε διάφορα ζητήματα, είτε το ΑΚΕΛ. Γιατί εάν τελικά ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σε οποιοδήποτε στάδιο, είτε αυτός είναι Σεπτέμβρης είτε Οκτώβρης, θα αποφασίσει ότι επαναδιεκδικεί, εμείς δεν έχουμε δισταθμούς. Αυτός θα είναι ο υποψήφιός μας. Υποψήφιο, ναι. Κατανοητόν. Δεν θα ήθελα να παίζω θέατρο εδώ. Και είναι και ο πιο λογικός υποψήφιος, έτσι. Να επανεκδικεί στην Προεδρία. Αυτό είναι το θέμα. Απλώς δεν το λέει κανένας πιθανότατα. Αυτό είναι το θέμα. Μα εάν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αποφασίσει σε κάποιο στάδιο ότι επαναδιεκδικεί, τίθεται θέμα για το Δημοκρατικό Συναγερμό, ποιος θα είναι ο υποψήφιος του για τις προεδρικές εκλογές? Δεν είναι σχεδόν σίγουρο μεταξύ μας τώρα που μιλάμε ότι θα επανεκδικεί και καλά θα κάνει. Είναι πιο λογικό να γίνει. Είναι πάρα πολύ λογικό, αλλά ακριβώς δεν μπορώ να αποκλείσω ότι και αυτός άνθρωπος είναι και μπορεί να υπάρχει και μία άλλη σκέψη στο μυαλό του. Δεν ξέρω. Θα τα κουβεντιάσω με τον Πρόεδρο. Βεβαίως και θα τα κουβεντιάσω. Η δική σας γνώμη σαν Πρόεδρος του ΔΥΣΥ είναι ότι πρέπει να επανεκδικήσει ή όχι? Για μένα ναι. Για μένα ναι. Μάλιστα, ξεκάθαρο. Αυτό είναι το θέμα. Εδώ θα κρυβόμαστε. Αυτό λέω, γιατί
αποφεύγουν, λες και δεν ξέρω γιατί. Πώς βλέπετε τις υποψηφιότητες στις υπόλοιπες, περιμένετε πολύ κόσμο να μαζευτεί, πολλά κουστούμια να αραφτούν, ή θα έχουμε λίγους και εκλεκτούς? Κοιτάξτε, είπα ότι δεν σχολιάζω τις κινήσεις των άλλων κομμάτων. Έχω τις δικές μου εκτιμήσεις. Ναι, μην τις μοιραστείτε μαζί μας. Θα τις κρατήσω για τον εαυτό μου, αλλά είμαστε εδώ να κάνουμε μια πολιτική ανάλυση επί γεγονότων. Θα ήταν φυσιολογικό, αν αυτά που λένε τα εννοούν, να υπήρχε μια συνεργασία 4 κομμάτων και όχι 5. Στον ενδιάμεσο, δίκο... Ποιο είναι ενδιάμεσο χώρο. Σας είπα. Για μένα δεν υπάρχει ενδιάμεσο χώρο. Τον ακραίο, όπως είπατε. Ένα χώρο που εκφράζει ακραίες θέσεις. Μα τώρα ένα βάζετε το ΕΛΑΜ μαζί με τον ενδιάμεσο. Όχι, είπα 4 κομμάτια. Ποια? Βοηθάτε με. Θέλεις τη βοήθεια του κοινού? Το δίκο είναι το ένα, το μεγαλύτερο κόμμα. Γιατί το δίκο? Τι σχέση έχει με τα άλλα στις θέσεις του Κυπριακού, όπως λένε? Το δίκο, λέει, είναι υπέρ της Διζωνικής Συγκοινωνικής Ομοσπονδίας. Τα ακούσετε να είναι ενάντια στη Διζωνική Συγκοινωνική Ομοσπονδία? Όχι. Α, όχι. Σημειώστε. Άρα, τα άλλα τέσσερα, η αλληλεγγύη είναι ενάντια στη Διζωνική Συγκοινωνική Ομοσπονδία. Το δήλωσε η πρόεδρος του. Η συμμαχία. Η συμμαχία είναι ενάντια, δεν είναι ενάντια στην Ομοσπονδία, ενάντια στην δικοινοτική. Ναι. Στην δικοινοτική. Αλικολόγια ενάντια στη Διζωνική Δικοινοτική. 4 μαζέψαμε. 3 έχουμε. Συμμαχία, οικολόγους, αλληλεγγύη. Η ΕΔΕΚ. Ενάντια στη... Με τη νέα ηγεσία δεν αποκήρυξαν τη Διζωνική Δικοινοτική. Άρα είναι φυσιολογικό αυτοί οι 4. Ο ένας είναι ενάντια στην δικοινοτική και οι άλλοι είναι ενάντια στην Ομοσπονδία, να συζητούσαν για το Κυπριακό. Το δίκο λέει ότι είναι υπέρ της Ιδονικής Δικοινωτικής Ομοσπονδίας. Πώς θα βρίσκουν στο Κυπριακό? Μπορεί να βρεθεί χρυσή τομή, στην μέση. Τι? Δεν ξέρω τι. Είπε προηγουμένως και ο κύριος Σιζόπουλος ότι δεν είναι ανάγκη να τους ενώνουν όλα. Θα βρεθεί μια κοινή τομή. Ναι, αλλά μόνο με αυτούς μιλάει το δίκο. Το δίκο αποκλείει από το διάλογο 2 άλλα κόμματα που είναι υπέρ της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, όπως είναι και το ίδιο, και συζητά μόνο με τα κόμματα που είναι ενάντια στην Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία. Ξέρετε, σε αυτόν τον τόπο, είτε θα βάλουμε τα πράγματα κάτω, να τα κουβεντιάσουμε σοβαρά και χωρίς συνθήματα, γιατί θα συνεχίσουμε με τα συνθήματα, τους αυτοπροσδιορισμούς που καμία σχέση δεν έχουν με την πραγματικότητα. Πάγωμα συνομιλιών. Βλέπετε φως στην άκρη του τούνελ? Κοιτάξτε, κάποια ώρα αναπόφευκτα θα ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις. Δεν μπορεί το αδιέξοδο να μείνει. Και από τη στιγμή που είναι ξεκάθαρη η θέση του Προέδρου ότι είναι πανέτοιμο να πάει στο διάλογο. Δεύτερον, επαναβεβαίωσε το Εθνικό Συμβούλιο ότι παραμένει στην θέση της εξέβρασης διζωνικής δικοινωτικής ομοσπονδιακής λύσης. Θεωρώ ότι αργά ή γρήγορα θα έχουμε επανέναρξη του διαλόγου. Εκτίμηση μου. Τώρα που έχουν περάσει αρκετές ημέρες, έτσι, και υπάρχει αυτό το βάθος χρόνου μετά το ενωτικό δημοψήφισμα, μετά από αυτή την αφορμή κτλ., τι αισθάνεστε ότι έχουμε κι εμείς λάθος? Τους δώσαμε την αφορμή, θα μπορούσαμε να το χειριστούμε καλύτερα, πιο διπλωματικά? Έπρεπε να κάνουμε πίσω, έπρεπε ο πρόεδρος να το χειριστεί διαφορετικά? Κοιτάξτε, να καταγράψουμε τους αντιχτύπους. Αυτό το άκερο και το ατυχές της Βουλής ξανάφερε την έλλειψη εμπιστοσύνης μεταξύ αμφότερων των κοινοτήτων.
Από τη μια, στην τουρκοκυπριακή κοινότητα υπήρχε και η παραπληροφόρηση ότι δήθεν εμείς οι Ελληνοκύπροι θέλουμε την ένωση με την Ελλάδα. Όχι γιατί δεν αγαπάμε την Ελλάδα και τα ελληνικά ιδεώδη, αλλά υπάρχει η Παναγιώτη, εσύ που είσαι και εξ Ελλάδος στην Κύπρο, θεωρείς ότι υπάρχει κίνημα, υπάρχει κόσμος που θέλει την ένωση με την Ελλάδα. Να είμαστε πραγματιστές. Δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Όμως με την παραπληροφόρηση ξύπνησαν παλιά αντανακλαστικά και δημιουργήθηκε πάλι η δυσπιστία στην τουρκοκυπριακή κοινότητα. Από την άλλη, οι ατυχείς δηλώσεις που έγιναν εκ μέρους της τουρκοκυπριακής κοινότητας και της Τουρκίας για να ασήμαν το θέμα, δημιούργησαν και εδώ στην ελληνοκυπριακή κοινότητα πρόβλημα εμπιστοσύνης, αν αυτή θα είναι η συμπεριφορά τους και μετά τη λύση. Άρα πρέπει αυτό το... ό,τι δημιουργήθηκε το τελευταίο διάστημα, πρέπει με την πάροδο του χρόνου να επανέλθει η αλληλοεκτίμηση και στο επίπεδο πολιτικών ηγεσιών, αλλά και να καλλιεργήσουμε στις δύο κοινότητές μας ότι αν θέλουμε να ζήσουμε σε μια επανενωμένη πατρίδα, πρέπει να χτίσουμε σχέσεις εμπιστοσύνη μεταξύ μας. Διαφορετικά, θα ζούμε εμείς σε μια μοιρασμένη πατρίδα, έχοντας την Κυπριακή Δημοκρατία και διοικώντας την Κυπριακή Δημοκρατία ως Έλληνες μόνον, αλλά με το 40% υπό τουρκική κατοχή. Και εκείνοι, χωρίς λύση του Κυπριακού, θα γνωρίζουν ότι θα αφομοιωθούν πλήρως από την Τουρκία. Και δεν θα υπάρχει η τουρκοκυπριακή οντότητα και ταυτότητα. Μάλιστα. Ως πρόεδρος του μεγαλύτερου κόμματος, κύριε Νεοφύτου, και ξεχάστε ότι είναι πρόεδρος ο Νίκος Αναστασιάδης, ποια η απέτηση του Δυσσύ για το ηγεσί μέσα στον χρόνο που έρχεται? Κοιτάξτε, πάλι να αφήσουμε τις ταπέλες. Τι έχουμε υποχρέωση ως πολιτεία να παρέχουμε στους πολίτες? Τα αυτονόητα. Ποιότητα στις προσφερόμενες υπηρεσίες υγείας. Παράλληλα, ο κάθε ασθενής να έχει το δικαίωμα της επιλογής του γιατρού, της προτίμησής του. Και όταν λέμε αυτό, τι εννοούμε? Γιατί ο κάθε ασθενής σήμερα, σχεδόν ο κάθε ασθενής σήμερα, έχει το δικαίωμα της επιλογής του γιατρού του δημοσίου. Το ζητούμενο είναι να έχεις και την επιλογή του ιδιώτη γιατρού, χωρίς να χρειάζεσαι να πληρώνεις ψηλά ποσά και χιλιάδες όταν πρόκειται για σοβαρές εγχειρήσεις και επεμβάσεις. Γιατί θέλουμε οι πολίτες να έχουν και το δικαίωμα επιλογής του ιδιώτη γιατρού? Γιατί δυστυχώς, χωρίς να φταίουν οι εργαζόμενοι στον τομέα της δημόσιας υγείας, λόγω των παθογενειών, η ποιότητα των προσφερομένων υπηρεσιών στα δημόσια νοσηλευτήρια υστερεί κατά πολύ σε σύγκριση με το γρήγορο της εξυπηρέτησης και σε πολλές περιπτώσεις την ποιότητα της εξυπηρέτησης στον ιδιωτικό τομέα. Άρα θέλουμε μέσα από το ΓΕΣΥ, μέσα από το σχέδιο υγείας, να καλυτερεύσουν οι υπηρεσίες του δημόσιου τομέα, να μην ταλαιπωρείται ο ασθενής που επιλέγει να πηγαίνει και από την άλλη να παραμείνουν σε ψηλό επίπεδο και η ποιότητα υπηρεσιών στον ιδιωτικό τομέα. Άρα μέσα από οποιοδήποτε σχέδιο να αναβαθμίσουμε την ποιότητα του δημόσιου τομέα. Αυτός είναι ο στόχος. Πρέπει να προσέξουμε ως κάτι. Όχι στην προσπάθεια να δώσουμε την επιλογή του ασθενή για καλύτερες υπηρεσίες, να κάνουμε τέτοιους σχεδιασμούς που στο τέλος θα έχει ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση των προσφερομένων υπηρεσιών από τον ιδιωτικό τομέα,
που να φτάσουν στα επίπεδα του δημοσίου, γιατί παγκόσμια έχουμε δύο τάσεις σε σχέδια υγείας. Υπάρχουν κάποια πετυχημένα μοντέλα, στα οποία με την εφαρμογή σχεδίου υγείας αναβαθμίζονται και ο δημόσιος τομέας. Υπάρχουν όμως πολύ περισσότερες περιπτώσεις που μέσα από ένα γενικό σχεδιασμό το μόνο που κατόρθωσαν είναι να υποβαθμίσουν και την ποιότητα των προσφερομένων από τον ιδιωτικό τομέα υπηρεσιών υγείας. Άρα χρειάζεται πολύ προσοχή και χρειάζεται μια κοινωνική συνένεση και συνεννόηση. Εάν ξεκινήσουμε τώρα, ο ένας λέει δεν θα πληρώνει, ο άλλος θέλει να πληρώνει λιγότερα, ο άλλος να εξαιρείται, στο τέλος ποιος θα τα πληρώσει? Δεν έχουμε μηχάνημα που κόβει χρήματα. Θέλεις κάτι, όταν θέλεις κάτι ποιοτικό έχει ένα κόστος και πρέπει να το πληρώσεις. Και πρέπει να το πληρώσεις με βάση τα εισοδήματά σου. Τι πιο λογικό είναι ότι αν έχεις εισόδημα 1000 ευρώ θα πληρώνεις 3 ευρώ τον μήνα. Με συγχωρείτε, 30 ευρώ το μήνα. Αν έχεις 1000 ευρώ θα πληρώνεις 30 ευρώ το μήνα. Ή αν έχεις 10.000 ευρώ θα πληρώνεις 300 ευρώ το μήνα. Και πρέπει από τη στιγμή που πληρώνει ο εργαζόμενος να πληρώνει και ο εργοδότης. Θα μου πείτε, και ακούνται φωνές, να πληρώνει περισσότερο ο εργοδότης ή να πληρώνει όλο ο εργοδότης όσον αφορά το δημόσιο τομέα. Καλά, ο εργοδότης ποιος είναι στο δημόσιο τομέα? Εσύ Παναγιώτη, εσύ Δήμητρα, όλοι μας. Ο φορολογούμενος είναι ο εργοδότης. Άρα χρειάζεται να δούμε όλοι τα θέματα αυτά με πολύ σοβαρότητα. Επαναλαμβάνω, μακριά από συνθήματα, με πραγματισμό και σοβαρές αναλύσεις. Να πάμε στην οικονομία, και εδώ η αλήθεια είναι ότι παραλάβατε κατεστραμμένη γη. Μιλήσατε για success story, ωστόσο, αν το πούμε στους περισσότερους που μας βλέπουν, οι οποίοι είναι και άνεργοι, πιθανότατα είναι σπίτι τους τώρα, οι οικογένειες συνεχίζουν να είναι γονατισμένες. Τα στοιχεία λέγανε, χθες είχαμε συζήτηση, 30% στα όρια της φτώχειας γυναίκες. Έχουμε success story. Και πώς θα προχωρήσουμε βήματα μπροστά? Κοιτάξτε, θα σας πω. Όποιος μιλήσει ότι τίποτα δεν έχει σε αυτό το. Δεν έχει γίνει στην Κύπρο. Όχι, θα είναι υπερβολικό η αλήθεια. Είναι και ισοπεδωτικό. Θα είναι ένας μηδενιστής. Σωστό. Και όποιος πει ότι λύθηκαν όλα τα προβλήματα, να τον παρακαλέσω να βγάλει τα ροζ γυαλιά. Και σημαντική πρόοδος έχει γίνει. Η χώρα στέκεται στα πόδια της. Αλλά και σημαντικά προβλήματα παραμένουν, με την ανεργία πολύ ψηλά, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Έχουμε μια σημαντική ομάδα συνανθρώπων μας με συντάξεις των 400 και των 500 ευρώ. Έχουμε τους πολύτεκνους. Και αν έπρεπε να ιεραρχήσω κάποια ζητήματα, έχουμε τους κουρεμένους που έχασαν τις περιουσίες τους. Έχασαν τις καταθέσεις τους και αρκετούς από αυτούς τους έμειναν μόνο τα δάνεια. Άρα πρέπει αυτή η πολιτεία, σιγά σιγά που βρίσκει τον δυναμισμό της, να ιεραρχήσει. Τι ιεράρχηση πρέπει να είναι? Στις ευάλωτες ομάδες. Και θα ήταν και μια έκκληση προς και προς τις συνδικαλιστικές οργανώσεις που έδειξαν υπευθυνότητα όλα αυτά τα δύσκολα χρόνια, να κατανοήσουν ότι παρά την αύξηση προτεραιότητα είναι να δώσει σημασία στις πιο ευάλωτες ομάδες. Και υπάρχουν ευάλωτες ομάδες, σας είπα.
Όλες αυτές οι χιλιάδες των συναξιούχων των 400 και των 500 ευρώ. Οι πολύτεκνοι, οι μονογονικές οικογένειες, είναι οι ανάπηροι. Αυτά να τα δούμε όλοι συλλογικά και ως κυβέρνηση και ως πολιτικά κόμματα. Πότε, κύριε Νεοφύτου? Νομίζω ότι η κυβέρνηση κάνει τους σχεδιασμούς. Είναι η ώρα που υπάρχουν κάποιες δυνατότητες. Υπάρχουν κάποιες δυνατότητες, αλλά με μέτρο. Ξέρετε τι θα πούνε τώρα για αυτές τις δυνατότητες που εξευρέθηκαν τέτοια ώρα? Όχι, άκουσα τι είπα. Τις δυνατότητες με μέτρο. Με μέτρο. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Να μην ξαναφέρουμε την Τρόικα είτε από την πίσω πόρτα είτε από την μπροστινή πόρτα. Ο κίνδυνος δηλαδή δεν έχει φύγει? Ο κίνδυνος έχει φύγει. Αλλά αν αύριο κάθε μέρα διπλασιάζουμε σε όλους τους τεμπούς τις δημόσιες δαπάνες, σφύρα της και έρχεται. Με μέτρο, αλλά οι ευάλωτες ομάδες αυτές στις οποίες αναφερθήκατε δεν το βλέπουν αυτό. Ποιο είναι το μέτρο για αυτές τις ομάδες? Πιστεύω ότι υπάρχουν οι δυνατότητες. Δεν μπορείς να πεις ότι από τη μια μέρα στην άλλη η σύνταξη των 400 ευρώ θα γίνει 800. Αλλά μπορεί να γίνει πόσο? Δεν θα μπω εγώ σε αυτά τα ζητήματα. Δεν γνωρίζω τίποτα. Γνωρίζω μόνο την Γενική Αρχή ότι απασχολεί την κυβέρνηση αυτές οι ευαίσθητες ομάδες. Πότε θα δοθεί έστω με μέτρο κάτι? Δεν είμαι ούτε υπουργός Εργασίας, ούτε κυβερνητικός εκπρόσωπος, ούτε υπουργός Οικονομικών. Είπα ότι ως κοινωνία πρέπει να κατανοήσουμε ότι αν έχουμε 10 ευρώ διαθέσιμα, θα τα δώσουμε σε αύξηση μισθού ή θα τα δώσουμε σε αύξηση εσόδων κάποιων ομάδων που είναι κάτω από τα όρια της φτώχειας. Στο δεύτερο, βέβαια. Να είμαστε κοινωνικά ευαίσθητοι, με κοινωνική δικαιοσύνη. Τώρα θα έρθω να σας πω εγώ ότι, εφόσον λέτε για αυτή την ιεράρχηση, ο πρόεδρος έδωσε κλίμακα α8 στους νοσηλευτές. Πότε? Που δικαίως κιόλας... Πότε? Το συμφωνήσανε. Πότε? Από 19, από το 18 θα ξεκινήσει. Αλλά και κάτι για την επόμενη κυβέρνηση δηλαδή. Και κάτι άλλο που το παραγράφουμε με νοσοκομεία αυτονομημένα, διοικητικά και οικονομικά. Να το εξηγήσω. Αν θα πάμε σε ένα γεσί, τα νοσοκομεία μας πρέπει να αυτονομηθούν και διοικητικά και οικονομικά. Και σας λέω ότι υπάρχουν νοσοκόμοι στον ιδιωτικό τομέα που παίρνουν περισσότερα από α8 και υπάρχουν οι πλήστοι γιατροί του ιδιωτικού τομέα που δεν είναι α11 και α13 και α14 απολαβές τους, αλλά α30 και 40. Αλλά παράγουν. Προσφέρουν ποιότητα. Αν αύριο τα αυτονομημένα νοσοκομεία θα φτάσουν στο επίπεδο του ιδιωτικού τομέα, τι πρόβλημα έχω εγώ αν ο γιατρός με βάση τα έσοδα που θα έχει το αυτόνομο διοικητικά και οικονομικά νοσοκομείο έχει τη δυνατότητα να του δίδει διπλάσιο και τριπλάσιο μισθό με βάση τα έσοδα που θα έχει. Τι βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα του Αβέροφου Νεοφύτου αυτή την περίοδο? Κυπριακό. Πού το? Κυπριακό. Περιμένετε δηλαδή? Περιμένω και στηρίζω και υποστηρίζω και στέλνω και με τις δηλώσεις μου στο μέτρο του δυνατού το μήνυμα προς την τουρκοκυπριακή κοινότητα ότι το αδιέξοδο είναι εις βάρος και των Τουρκοκυπρίων και των Ελληνοκυπρίων. Δεν λαμβάνουν το μήνυμα αυτό, βέβαια, όπως φαίνεται. Ναι, η αλήθεια είναι. Να δούμε. Καθημερινότητά σας αλλάζει? Έχει αλλάξει? Με ξύπνησες πρωί, δηλαδή να τον Περικλή, γιατί κοιμόταν. Είχα την ευκαιρία να... Αυτά είναι τα δύσκολα, Παναγιώτη. Αλλά γιατί δεν δικαιούμαστε κάνω παράπονο. Δικές μας επιλογές είναι αυτές. Δικές μας επιλογές. Είναι πολύ κόστος στην προσωπική μας ζωή. Θέλω να ρωτήσω αν ο Περικλής έχει δείξει ενδιαφέρον για την πολιτική. Μπα.
Έχει. Σας λέει να σταματήσετε. Έντονο. Τι λέει. Όποτε δει ή ακούσει τον παπά του στην τηλεόραση, κλείνει την τηλεόραση. Σας δίνει ένα μήνυμα. Προφανώς σας θέλει περισσότερο σπίτι. Ξεκάθαρο το μήνυμα. Βρε παπάκι, λέει ο μικρός, χρόνο για αυτούς έχεις, για μένα πότε. Είδατε. Κύριε Νεοφίτη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια. Καλύτερα. Να είστε καλά. Λοιπόν,